Μαλάκι. Πριν από λίγο πες θα φύγω, μείνω στα χτυπή και περπατώ. Την τεράχια να πιαστώ. Ζουν τον ερωτά τους με την τζίμπλα στο μάτι, αλλά αν πλαινόμουν και λοιπά και λοιπά, θα ξυπνούσαν, οπότε δεν θα έβγαινε για περπάτημα. Άρα με το που σηκώθηκα από το κρεβάτι, απλά ντύθηκα και βγήκα στα γρήγορα. Μου είπατε να σας δώσω και καμιά πληροφορία έτσι γρήγορη. Εδώ πέρα είναι το λιμανάκι της αγάπης. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε παραλία. Είχε ξαπλώστες και λοιπά. Και συνεχίζω το περπάτημά μου. Και επειδή μου γράφετε πάρα πολλά σχετικά με τους λόγους για τους οποίους νιώθετε ότι δεν έχετε κίνητρο να ξεκινήσετε την άσκηση, να βάλετε την κίνηση στη ζωή σας. Βρε παιδιά, υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από τον εαυτό σας, από την καλύτερη εκδοχή σας. Εγώ νιώθω υπέροχα που ξυπνάω, βρίσκω τη δύναμη να σηκωθώ και να νιώσω αυτό το πράγμα που νιώθω τώρα που έχω βγει έτσι μόνη μου, να περπατήσω, να αναπνεύσω καθαρό αέρα, να απολαύσω αυτή την ηρεμία, η οποία δεν υπάρχει καμία άλλη στιγμή της ημέρας. Δηλαδή, δεν σας λείπει αυτό στην καθημερινότητα. Αυτή η στιγμή, το τώρα, είναι η μόνη στιγμή που είσαι εσύ και αυτός και κανένας άλλος. Λίγα πράγματα είναι που πλέον κάνουμε μέσα στη μέρα για εμάς, για την υγεία μας, για την ηρεμία μας, για το άγχος που μας διακατέχει όλη τη μέρα πλέον. Κοίτα εδώ, τι ωραία που είναι. Λοιπόν, για βρείτε λίγη δύναμη. Ξεκουνηθείτε από τους καναπέδες σας και αφήστε τις δικαιολογίες ότι δεν μπορώ να σηκωθώ, είναι βαρύ το πάπλωμα. Και εμένα, βαρύ ήταν, ελαφρύ ήταν. Όμως αυτό εδώ ήταν πιο δυνατό. Λόγω του μωρού δεν έχουμε κάνει και πάρα πολλά πράγματα στον πόρο, να βγούμε για ποτό δηλαδή, αυτή τη χρονιά. Και από πέρσι δεν ξέρω τι έχει γίνει. Όμως μην παραλείψετε αν έρθετε στο νησί να ξυπνήσετε και να το περπατήσετε. Πραγματικά η θέα που θα δείτε σε όλο το νησί, η θάλασσα αυτή, η ηρεμία, τα δέντρα και η φύση θα σας μείνουν αξέχαστα, αξίζει οπωσδήποτε. Αυτό έχω να σας το πω ανεπιφύλακτα. Έχει λίγες ανηφόρες βέβαια, αλλά εντάξει. Εμείς ερχόμαστε εδώ για μπάνιο στο Νεόριο, κάτι τώρα γιατί είναι τα δέντρα μπροστά. Γιατί δεν μαζεύει και τόσο πολύ κόσμο, οπότε είμαστε πιο χαλαρά. Η παραλία είναι καθαρή και είναι γενικά πιο ωραία τα πράγματα. Να, εδώ. Εντάξει, είναι καλύτερη ώρα για μπάνιο. Τέλεια. Έχει και water sports να κάνετε. Έχει και 2-3 ταβερνούλες εδώ στο Νεόριο που μπορείτε να φάτε. Έχει ωραίο φαγητό. Είναι τέλεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να γυρνάς από τη θάλασσα, αλλά σημαίνει έτσι μπορείς να έχεις κάνει μπάνιο, να τρως σπιτικό φαγητάκι και να ράζεις εδώ την μυθυσία. Αξία ανεκτήμητη. Και φυσικά έχω και τη Μαρία εδώ. Yeah. Τι κάνουμε Μαρία εδώ? Vlog. Ναι. Ναι, στον πόρο. Και φοράει και μια μαγιουδάρα, κάνε μια στροφή να σε δει ο κόσμος. Είναι η μπέμπα σου! Ναι, εδώ είναι και η μπέμπα μου, εδώ! Πεθερός. Στείλε φιλί. Κάνε μας και μια στροφή.
Καλημέρα και καλό μήνα. Ήρθαμε για πρωινό. Μπουμπού. Εδώ και η Μπουμπού μαζί μου. Ετοιμαζόμαστε να φάμε. Ναι, θα σας δείξουμε τι θα φάμε. Κάντες, έλα, 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 έλα. Ναι, αγάπη μου, κάντες. Έλα. Γρήγορα, το φαγητό, πες. Έχουμε αγοράσει αυτό το καρεκλάκι. Μας έχει βολέψει απίστευτα. Είναι της Καμ. Μην κοιτάτε τον ήχο αυτό. Έφυγε χθες. Το παίρνουμε παντού μαζί μας, μπαίνει στην καρέκλα, ενσωματώνεται και είναι και πάρα πολύ σταθερό. Ναι. Και ψάχνουμε και τη γατούλα. Έχουμε μια αγάπη στα ζωάκια, αλλά προσπαθώ να πείσω το Μάκη να μην τις πάρει ακόμα σκυλάκι, γιατί πραγματικά θα τα παίξω. Λοιπόν, εδώ πέρα τρώμε το ψωμάκι μας με το φυσικό βούτυρο. Έλα, Μαρκέλα, πάρε εδώ. Πάρε. Μπράβο, αγάπη μου. Δύο ψωμάκια τώρα. Τι κάνεις εσύ εκεί? Λανουράκι μου. Τι κάνεις εσύ εκεί με τον παππού σου? Λανουράκι μου. Όπα καλέ, όπα. Καλέ για τη λιγούρα θέλω. Παπο, μακά είναι. Νομίζω ότι τους βγάζω φωτογραφία. Παππού, κάνε μια δήλωση. Να κάνω δήλωση σε τι? Απ' τα καλά. Απ' τα καλά. Για το vlog μου. Για το? Πες εσύ. Πες ότι είσαι εγώ μια πολύ όμορφη κοπέλα. Για τον εγγονό σου κάνει μια δήλωση. Για τον εγγονό μου. Το εγγονό μου είναι ο ωραίτερος άνθρωπος του κόσμου και πιο καλό παιδί του κόσμου. Είσαι καλά. Από αυτό. Ορίστε. Δεν φεύγω, πάρ' το από εδώ. Δεν μιλάω, παππούς. Δεν μιλάω, παππούς. Δεν μιλήσεις, Μάκη. Τι να το κάνεις. Τι ετοιμάζομαι να κάνω. Τι έχουν κανένα. Τι γέρε από εδώ. Πάω το λύκο και θα πνίξω την κοιλιά, θα βγάλω την κοκκινό σκουφίτσα, θα την γεμίσω. Έλα παιδί μου να σε σώσω, έλα. Έλα παιδί μου. Κρέτερ στην κοιλιά και ο λύκο θα... Έτσι τρέχουν τα παραμύθια του. Ανοίγει την κοιλιά του λύκου και πετάγεται μια κοκκινό σκουφίτσα, άλλο πράγμα για τρελίτσες. Έλεος. Σκουφίτσα. Και το απόγευμα τρώμε το φρουτάκι μας. Ε? Μπράβο. Μαρκέλα, έλα. Βγάλουμε ένα... Έλα. Μπράβο. Τρώμε τα φρουτάκια μας. Ναι. Κουράστηκε. Ναι, με τον μπαμπά της. Μόλις κατάφερα να κοιμήσω την Μπουμπού από όλη τη μέρα και έχω κάτσει εδώ στο μπαλκόνι που μισό λεπτό να σας δείξω. Πόσο όμορφα είναι. Ηρεμία, το μόνο που ακούω είναι κάτι παιδάκια που παίζουν. Νιώθω μία εξάντληση από όλη τη χρονιά, από όλους αυτούς τους μήνες με την Μπουμπού. Γι' αυτό και έχω πάρει λίγο το χρόνο μου, γιατί νιώθω ότι πιέστηκα πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Με τη δουλειά, με το σπίτι, με τη μικρή. Πέσανε πάρα πολλά απότομα, με πολύ λίγη βοήθεια. Ήμασταν εγώ και ο Μάκης όλη μέρα
Οπότε αυτό το τετραήμερο εδώ στον Πόρο ήταν πραγματικά μούρλια. Κολυμπούσα κάθε μέρα, περπατάω, γιατί αυτά είναι μέρος της καθημερινότητάς μου και η συνήθεια είναι συνήθεια. Και μόνο καλύτεροι με κάνουν. Το να ξυπνάς έτσι το πρωί, να πηγαίνεις, να περπατάς, να παίρνεις το χρόνο σου, να σκέφτεσαι για εσένα, είναι η μόνη στιγμή που είσαι εσύ και εαυτός σου. Το ίδιο και το κολύμπι, γυμναστική δεν έκανα πολύ. Έφαγα επίσης το τα ευχαριστήρια, έφαγα τα παστίτσια μου, τα παπουτσάκια μου, τα γλυκά μου, τα παγωτά μου. Όλη τη χρονιά διατροφή δεν γίνεται. Θέλει και το σώμα μία παύση, όπως όλα τα πράγματα. Γιατί στο τέλος που θέλουμε burnout και δεν πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε, πετυχαίνουμε το ακριβώς αντίθετο. Οπότε αυτό που έχω να σας πω είναι να ευχαριστείτε αυτές τις μέρες που έρχονται, που είναι μέρες διακοπών κυρίως για όλους, για όσους δεν έχουν πάρει την άδειά τους δηλαδή ακόμα. Να το ρίξετε και λίγο έξω, μην είστε πιεστικοί με τον εαυτό σας και ψυχαναγκαστικοί, να ακούτε τα σημάδια που σας δίνει και τα μηνύματα, γιατί πάντα ξέρει και είναι πιο έξυπνο από εσάς. Να ευχαριστείτε τους φίλους σας, να βγείτε, να γελάσετε, να χορέψετε, να πιείτε, να φάτε και ό,τι άλλο σας ευχαριστεί. Αύριο επιστρέφω στη δουλειά για λίγες μέρες, γιατί την Παρασκευή κλείνουμε. Όμως είμαι ενθουσιασμένη, γιατί όπως σας έχω πει, στο στούντιο έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και ακόμα και οι μαθητές και οι δασκάλες είμαστε όλοι μια πολύ ωραία παρέα που ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε. Οπότε γυρίζω με ανυπομονησία να δω όλα τα κορίτσια εκεί και να κλείσει έτσι ωραία αυτή η σχολική, θα έλεγα, χρονιά. Γιατί θα έρθει η επόμενη, όπου πραγματικά θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, ακόμα και για εσάς που είστε μακριά και για εσάς που είστε κοντά, θα βρεθούμε όλοι μαζί, θα είναι πιο ωραία και άνετα τα πράγματα το φετινό χειμώνα, θέλω να πιστεύω. Αυτό που θέλω εγώ είναι να σας δώσω δύναμη, να μην τα παρατάτε και να μην χάνετε το κουράγιο σας. Ξέρω ειδικά εκεί οι μανούλες, γιατί το βιώνω τώρα, ότι δυσκολεύεστε πάρα πολύ. Κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για τα παιδάκια σας και για την οικογένειά σας και για να είστε και εσείς καλά, να έχετε χρόνο με τον εαυτό σας. Και εγώ πιστεύω σε εσάς, οπότε να πιστεύετε και εσείς γιατί θα τα καταφέρουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι σωστός προγραμματισμός, ηρεμία, υπομονή και πίστη στους στόχους. Πραγματικά και εγώ, επειδή πολλές φορές απογοητεύομαι, άμα κάτι δεν πάει όπως θέλω, μπορεί να πω, άστο, παράδατο. Όμως πλέον δεν είναι έτσι. Ξέρω ότι με επιμονή και πίστη όλα γίνονται πραγματικά. Είτε είναι επαγγελματική στόχη, είτε είναι οικογενειακή, είτε σωματική, είτε οτιδήποτε. Όλα θέλουν πρόγραμμα και πίστη. Έχω μάθει και κάποια πράγματα που έχουν φέρει τη ζωή μου έτσι. Άνω κάτω. Θα σας τα πω σε λίγο καιρό. Αλλά όπως σας είπα, εγώ εδώ δυνατά. Γιατί έχω εσάς να μ' ανεβάσετε, να μου δίνετε κίνητρο. Αν για εσάς εγώ είμαι το κίνητρο, εσείς για εμένα είστε 10 φορές το κίνητρο. Να χαμογελάτε, να περνάτε καλά. Και εγώ είμαι εδώ γιατί έρχονται πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ήταν ένα σύντομο vlog και ελπίζω να σας άρεσε, να σας ανέβασε λίγο έτσι, να γελάσατε, να χαμογελάσετε με στιγμές που είδατε από την τρελή οικογένειά μας. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται κι άλλα πολλά ωραία πράγματα. Σας αγαπώ! Να φτάσετε τα νύχια.